Καλησπέρα παιδες, G-Pones εδώ. Πολλοί με ξέρετε από το stream που κάνω. Είναι το πρώτο μου vlog σχετικά με το στοίχημα, όπου θα μιλήσω για μια τακτική που είναι να μπει goal στο ημίχρονο. Μια κερδοφόρα τακτική, αρκεί να ακολουθείς κάποια βήματα. Το πρώτο που κάνω εγώ είναι να δώσω έναν αγώνα τις αποδόσεις του over 2,5. Αν είναι χαμηλές, τότε αυτό συνήθως σημαίνει ότι αναμένονται πολλά γκολ, πολλά τέρματα στο παιχνίδι αυτό. Και συνήθως όταν είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτό, τα γκολ μοιράζονται και στα δύο ημίχρονα. Σπάνια θα δεις σε έναν αγώνα να μπαίνει γκολ, να μπαίνουν όλα τα γκολ ας πούμε του over στο δεύτερο ημίχρονο. Συνήθως μπαίνουν ένα με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και μετά τα υπόλοιπα στο δεύτερο ημίχρονο. Οπότε είναι καλό να ξέρω τις αποδόσεις του over 2,5 για να πάρω μια ιδέα αν αναμένονται πολλά γκολ στον αγώνα ή όχι. Μετά το δεύτερο που κοιτάω είναι σχετικά με τις ομάδες που παίζουν και το πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν, το πόσο πιθανόν είναι το γκολ στο ημίχρονο. Γι' αυτό υπάρχουν πολλές σελίδες από τις οποίες μπορεί να τσεκάρει ο καθένας αυτά τα στατιστικά. Εγώ χρησιμοποιώ το Soccer Stats Tracker, το οποίο είναι ένα ωραίο προγραμματάκι. Συνήθως καλύπτει βασικά σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα πιο γνωστά, ευρωπαϊκά κυρίως. Έχει και ένα το οποίο είναι, έχει και κάποια της Αργεντινής, της Βραζιλίας. Τέλος πάντων, ένα καλό προγραμματάκι το οποίο έχει πολύ καθαρά στατιστικά και είναι πολύ εύκολο για μένα να καταλάβω γρήγορα τι αναμένεται, τι είναι πιθανό να γίνει. Ας πούμε εδώ μπορώ να του πω του προγράμματος να μου βρει τις 100 κορυφαίες ομάδες από όλα τα πρωταθλήματα στα οποία έχουν πάνω από 85% έχει συμβεί πάνω από 85% των φορών σε όλα τα παιχνίδια να παίξεις τον goal στο ημίχρονο, εδώ half time specials, ένα goal όταν παίζουν και σπίτι τους και μακριά. Πατάω search και μου βγάζει τις ομάδες αυτές οι οποίες από τα 85, στα 85% του παιχνιδιού τους και παραπάνω έχει πει goal στο ημίχρονο. Πρώτη-πρώτη η Ζιλίνα στη Σλοβακία, και στα 14 παιχνίδια που έχει παίξει είτε εντός είτε εκτός υπήρχε goal στο ημίχρονο, και αυτό σημαίνει ότι πολύ πιθανόν να γίνει και στο επόμενο μάτς που θα παίξουν. Η Salzburg δεύτερη, Βασιλεία, Ross County. Όσο πιο πολλά παιχνίδια και όσο πιο συχνά γίνεται, τόσο πιο καλά για σένα, τόσο πιο πολύ πιθανό να γίνει και στο επόμενο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, εδώ όλες αυτές οι ομάδες που βλέπουμε προς το παρόν εδώ έχουν γκολ στο ημίχρονο. Ακόμα και τα Γιάννενα υπάρχουν εδώ, έχουν παίξει 8 μάτς και τα 8 είχαν γκολ στο ημίχρονο, με πιο πρόσφατο χθες Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης 1-1 το ημίχρονο. Άμα παίζεις γκολ στο ημίχρονο, δηλαδή το πιάνες. Καλό εργαλείο. Ο άλλος τρόπος είναι να μπεις ας πούμε στο head to head που έχει εδώ και να διαλέξεις, πες ότι παίζει Arsenal, διαλέγεις την Arsenal με την Tottenham, εδώ που λέει έτσι ένα plus, είναι και καλά το γκολ στο ημίχρονο. Βλέπεις ότι η Arsenal στα 4 από τα 5 παιχνίδια εντός έδρας της είχε γκολ, που σημαίνει στο 80% του παιχνιδιού της. Και για την Tottenham τα 3 από τα 5 εκτός έδρας της, το 60% δηλαδή, είχε γκολ στο ημίχρονο. Αν τα προσθέσεις 80 και 60, πάει στα 140 δια 2, 70% δηλαδή ο μέσος όρος να υπάρξει γκολ στο ημίχρονο. Και συγκρίνεις με το τι γίνεται στο πρωτάθλημα, αν είναι συχνό φαινόμενο αυτό το να μπει γκολ στο ημίχρονο. Πας στην Αγγλία, Premier League, και βλέπεις ότι το να μπει γκολ στο ημίχρονο στα 100 παιχνίδια που έχουν παιχτεί για το αγγλικό πρωτάθλημα, στα 66 έχει μπει γκολ στο ημίχρονο, δηλαδή το 66% των παιχνιδιών είχαν γκολ στο ημίχρονο. Και εφόσον αυτές οι δύο ομάδες, Arsenal με τότε να ξεπερνάνε το, ας πούμε, και τον μέσο όρο του πρωταθλήματος στο να μπει γκολ στο ημίχρονο, είναι αρκετά καλό, αρκετά ενθαρρυντικό, ας το πω, για να το υπολογίζεις για ένα τέτοιο ποντάρισμα. Το τρίτο που ακολουθώ
είναι τα live stats. Εγώ χρησιμοποιώ το Bet365 συνήθως για να ποντάρω, και το καλό με αυτό είναι, εκτός ότι έχει πολλές ομάδες τα οποία καλύπτει και καλές αποδόσεις, επίσης έχει και αυτό εδώ το εργαλείο εδώ στα δεξιά, το οποίο μου λέει πόσες επιθέσεις έχουν γίνει, πόσες επικίνδυνες επιθέσεις, η κατοχή της μπάλας, πόσα shoot στο στόχο και πόσα εκτός στόχου, δηλαδή προς το τέρμα και εκτός τέρματος. Ένα καλό εργαλείο, άμα βλέπεις ας πούμε πολλές επιθέσεις, πολλές επικίνδυνες επιθέσεις, πολλά shoot προς το τέρμα ή γενικά shoot, ότι γίνονται φάσεις, τότε είναι και αυτό ενθαρρυντικό σχετικά με ένα τέτοιο ποντάρισμα στο να μπει γκολ στο ημίχρονο. Όσο πιο πολλά από αυτά βλέπεις, τόσο πιο καλά. Ειδικά άμα βλέπεις πολύ, ας το πω, ιδιαίτερη κίνηση της μπάλας στο πρώτο ημίχρονο και στα πρώτα 20 λεπτά π.χ., ακόμα πιο πιθανόν τότε να δεις και γκολ μέχρι το 45. Αυτό ήταν το τρίτο που κοιτάω. Μετά το τέταρτο είναι να παρακολουθώ τις αποδόσεις του αγώνα και ιδιαίτερα του να μπει γκολ στο ημίχρονο. Οι αποδόσεις συνήθως εκφράζουν τις πιθανότητες του ενός συμβάντος, το να γίνει κάτι. Όσο πιο πολύ περνάει η ώρα, τόσο πιο πολύ μειώνονται οι πιθανότητες. Άρα τόσο πιο πολύ αυξάνονται και οι αποδόσεις. Π.χ. Βλέπουμε ότι ένα μάτς, π.χ. στο 17, αυτό το μάτς εδώ, Σαουδική Αραβία, Under 23 με Κατάρ, Under 23, η απόδοση του να μπει γκολ στο ημίχρονο έχει φτάσει στο 2. Και όσο πάει προς το 45, τόσο πιο πολύ θα ανεβαίνει και η απόδοση. Συνήθως οι αποδόσεις του να μπει γκολ στο ημίχρονο ξεκινάνε το 1,2 για τις ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ πιθανόν από ιστορία, από φόρμα κλπ. Να βάλουν γκολ, να βάλουν να υπάρξει γκολ ας πούμε στο παιχνίδι του στο ημίχρονο, ξεκινά στο 1,2 και φτάνει μέχρι το 1,5, 1,3, 1,4, 1,5, κάπου εκεί είναι δηλαδή τα πιο συχνά μπορείς να δεις, και από εκεί και πέρα αυξάνονται σιγά σιγά όσο περνάει η ώρα. Στο 20 με 25, αν δεν έχει υπάρξει γκολ, συνήθως αυτές οι αποδόσεις αγγίζουν το 2, ίσως το ξεπερνάνε και πολλές φορές, και τότε είναι καλό σημείο να το ποντάρεις βάσει του φυσικά των βημάτων που έχεις ακολουθήσει, των πληροφοριών που έχεις και των στατιστικών. Είναι καλές οι αποδόσεις δηλαδή εκείνη τη στιγμή να το παίξεις. Αυτό που λέγαμε στις αποδόσεις, έχω ένα site εδώ που λέγεται SBO Bet, είναι ένας booker στην Ασία. Το καλό με αυτό το booker είναι ότι μου δείχνει για το over πώς κινούνται οι αποδόσεις. Το over 0,5 στο ημίχρονο, δηλαδή στο goal. Μου δείχνει πώς κινούνται οι αποδόσεις. Αν κάποιος ποντάρει πολλά λεφτά στο να μπει goal ή κάτι, για κάποιο λόγο ο Booker κρίνει ότι πολύ πιθανό να μπει το goal, τότε αυτές οι αποδόσεις θα πέσουν και είναι ένα έξτρα κίνητρο για μας να υπολογίζουμε αυτό το match, σε αυτό το match ότι θα υπάρξουν goal και στο πρώτο ημίχρονο. Καλό είναι να το κοιτάς αυτό, καλό είναι να κοιτάς δηλαδή και τις αποδόσεις, αλλά αν πληρείς τα πρώτα τρία βήματα, τα οποία είναι να δεις τις αποδόσεις στο over 2,5 πριν αρχίσει το match, να δεις πόσο πιθανό είναι για τις δύο ομάδες το goal στο ημίχρονο, δηλαδή ποιες το κάνουν και το πρωτάθλημα, αν είναι το πρωτάθλημα π.χ. Νορβηγίας, Τσεχίας, νομίζω Σουηδίας, αυτά είναι πρωταθλήματα στα οποία και το over είναι πιθανό, συνεπώς και το over στο ημίχρονο, over one goal στο over half goal στο ημίχρονο είναι πιθανόν. Αυτά τα τρία δηλαδή αν τα κοιτάς, μετά περιμένεις τις αποδόσεις να φτάσουν σε ένα καλό σημείο για να το αγοράσεις, να ποντάρεις. Λοιπόν, αυτά τα τρία βηματάκια με τέσσερα ακολουθώ. Το πέμπτο είναι καλά να μην βιάζεσαι, να μην ποντάρεις χωρίς να έχεις ελέγξει κάτι, ας πούμε, χωρίς να έχεις δηλαδή καμιά φορά κάποιοι κοιτάνε μόνο τα live stats. Δεν αρκούν. Δηλαδή, μπορεί να δει shot και λοιπά, αλλά αυτές οι ομάδες σχεδόν ποτέ να μην βάζουν γκολ στο ημίχρονο. Δηλαδή, καλό είναι να κοιτάς τουλάχιστον 2 με 3 από αυτά τα 4 βήματα. Να τα κάνεις τα 3 από τα 4
για να έχεις μια πιο σφαιρική γνώμη, σφαιρική ιδέα, εικόνα του να ποντάρεις ή όχι για τον γκολ στο ημίχρονο. Λοιπόν, έχω αυτό το σύστημα, το ακολουθώ εδώ και αρκετό καιρό, αλλά πρόσφατα είχα την ιδέα να κρατήσω ιστορικό του τι κάνω. Εδώ είχα κάποιες προβλέψεις, αυτά είναι της Παρασκευής νομίζω. Είχα γύρω στις 17 προβλέψεις, από τις οποίες έχασα μόνο τις 4 και κέρδισα τις 13. Είναι καλά για τον γκολ στο ημίχρονο. Στους 13 αγώνες από τους 17 υπήρχε γκολ στο ημίχρονο, ενώ χάσαμε μόνο 4. Μετά το Σάββατο που έρχονται πάρα πολλοί αγώνες από πολλές κατηγορίες και λοιπά και πρωταθλήματα, είχα παίξει γύρω στους 32 αγώνες. Εδώ είχα γύρω στους 32, θα κάτσω τώρα να τους μετρήσω, και έχασα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Έχασα τους 10 αγώνες από τους 32 και κέρδισα τους 22, δηλαδή πάνω από το 60%. Και αυτή ήταν χθες Κυριακή. Είχα κάποιους αγώνες που θεωρούσα αρκετά πιθανό το να μπει γκολ στο ημίχρονο. Έπαιξα γύρω στους 3, 4, 9, 14 αγώνες, έχασα μόνο 2, κέρδισα τους 12, αλλά στους 2 που έχασα, που δεν μπήκε γκολ στο ημίχρονο, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή, αν χάσεις το ημίχρονο, καλό είναι να ποντάρεις τότε να μπει γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Σπάνια θα δεις ομάδες οι οποίες έχουν χαμηλές αποδόσεις στο over και είναι πολύ πιθανό το γκολ στο ημίχρονο να καταλήγουν, δηλαδή να τελειώνει το παιχνίδι με 0-0. Συνήθως, σχεδόν πάντα βασικά, μπαίνει γκολ στο δεύτερο ημίχρονο αν δεν έχει μπει στο πρώτο. Πολύ σπάνια θα δείτε αγώνες να τελειώνουν 0-0, τέτοιοι αγώνες. Απλά να παρακολουθείτε τον αγώνα και να ποντάρετε καλύτερα σε αποδόσεις οι οποίες είναι πάνω του 1,8 και. Καλύτερα, όσο πιο ψηλά τόσο πιο καλά, αλλά από 1,8 και πιστεύω είναι αρκετά καλή τιμή για να παίξει ένα τέτοιο αγώνα, εφόσον πληρείς αρκετές προϋποθέσεις. Ο αγώνας δηλαδή πληρεί αρκετές προϋποθέσεις από αυτές εδώ που περιγράφω. Αυτά εδώ που ακολουθώ εγώ, βλέπετε δηλαδή, αυτά εδώ ακολουθώ, αυτά τα 3-4 βηματάκια, συνήθως κάνω μόνο τα 3, δεν βλέπω καν τις αποδόσεις ή π.χ. δεν βλέπω καν το τι γίνεται μέσα στο παιχνίδι, το κάνουν άλλοι για μένα, γιατί άμα βλέπω ότι πέφτουν οι αποδόσεις, δηλαδή ότι πέφτουν πολλά λεφτά στο να μπει γκολ, τότε κάτι βλέπουν αυτοί και εγώ ακολουθώ, δεν χρειάζεται να μπω δηλαδή στον κόπο να το κάνω εγώ, να κοιτάω τον αγώνα, να βλέπω τον αγώνα για να κρίνω αν θα μπει γκολ ή όχι, το κάνω άλλοι για μένα. 3 από τα 4 βηματάκια πιστεύω είναι αρκετά για να έχεις μια καλή ιδέα το αν θα πρέπει να ποντάρεις ή όχι στο γκολ στο ημίχρονο. Λοιπόν, θα κλείσω το βιντεάκι εδώ, μιας και από αυτές τις προβλέψεις που έχω κάνει για σήμερα έχω κάνει 8 προβλέψεις για γκολ στο ημίχρονο, αλλά η ώρα είναι νωρίς, είναι ακόμα 5 η ώρα και δεν παίζουν αυτοί οι αγώνες από ό,τι βλέπω. Εδώ δεν έχουν αρχίσει ακόμα αυτοί οι αγώνες. Θα συνεχίσω με το δεύτερο μέρος αφού αρχίσουν οι αγώνες, φτάσουν γύρω στο 15. Θα ανοίξω πάλι το βίντεο να κάνω μια πρόβλεψη να δούμε αν θα επιτευχθεί μέχρι το 45 από αυτές εδώ που έχω ήδη στα μπάρια, ας το πω. Λοιπόν, αυτά για τώρα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του vlog σχετικά με το goal στο πρώτο ημίχρονο. Άρχισε ο πρώτος αγώνας από αυτούς που είχα στα μπάρια, ας το πω, στην Πολωνία. Γκόρνικ με Πόντμπε Σκιτζιέ, τέλος πάντων, αυτός εδώ αγώνας είναι από τους σταμπαρισμένους. Ο λόγος που το στάμπαρα είναι επειδή είδα ανάμεσα αυτές τις δύο ομάδες εδώ ότι μία στο σπίτι της έχει στους 4-5 αγώνες 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και η άλλη στους 4 από τους 7 που παίζει εκτός, 80% και 57%, γύρω στα 137%, για 2 γύρω στα 60, 67 περίπου τις 100. Και άμα δούμε κιόλας τι γίνεται στο πρωτάθλημα, το να μπει γκολ στο πρώτο ημίχρονο είναι συχνό φαινόμενο στην Πολωνία, με 76,70%, 79 αγώνες από τους 103.
Και βλέπω επίσης εδώ την απόδοση. Είχα δει εδώ την απόδοση να πέφτει στο 0,5-1 γκολ στο SBO Bet. Πράγμα που και αυτό δείχνει ότι μάλλον θα έρθει γκολ. Ίσως ξαναπέσει μέχρι να κλείσω το βίντεο. Και επίσης στο Bet, βλέποντας εδώ τον αγώνα, βλέποντας τον αγώνα λέω, ναι, βλέπουμε ότι η Γκόρνικ, η γηπεδούχος, πρεσάρει συνέχεια, έχει και την κατοχή, έχει κάνει ήδη ένα σούτ εκτός τέρματος μεν, αλλά είναι ακόμα πριν το 10 καν. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε αρκετές επιθέσεις, δηλαδή έχει πλησιάσει αρκετά προς την αντίπαλη περιοχή. Και προς το παρόν, βάσει στατιστικών, βάσει κίνησης της απόδοσης και βάσει της κίνησης της μπάλας μέσα στο γήπεδο, δείχνει ότι μάλλον θα υπάρξει γκολ μέχρι το 45. Εδώ βλέπουμε πάλι την απόδοση να ανεβαίνει στο 0,5-1. Λογικό αυτό, εφόσον προχωρά, ας πούμε, η ώρα προς το 45 σιγά σιγά και δεν γίνεται τίποτα. Πάντως το είδα ήδη μια φορά να πέφτει αυτό, που σημαίνει ότι είτε ήταν λόγω ρευστού είτε ήταν λόγω του πρεσαρίσματος της γηπεδούχου, έπεσε η απόδοση. Και άμα ξαναδώ ότι πέφτει, θα είναι άλλη μια επιβεβαίωση, ας πούμε, ότι πολύ πιθανό να μπει το γκολ. Θα περιμένουμε λίγο. Θα περιμένουμε μέχρι να πω ότι, ας πούμε, θα το παίξουμε ή όχι. Δεν θα κάτσω μέχρι το γκολ. Δηλαδή θα κλείσω το βίντεο και θα το ξανανοίξω αν το πιάσουμε. Και αυτό το κομμάτι είναι και καλά για να δούμε την προσέγγιση, πώς προσεγγίζω, ας πούμε, ένα match το οποίο θέλω να παίξω για over 0,5 στο πρώτο ημίχρονο. Βλέπουμε εδώ ότι είναι στο 1,57. Εντάξει, δεν είναι και τόσο κακό. Δηλαδή, αν έπαιζε εδώ μια κατοστάρα τώρα, λέμε τώρα, μια κατοστάρα και βγάζει 57 ευρώ έτσι για κάτι που είναι αρκετά σίγουρο. Είδαμε, έγινε και ένα σουτ προς το στόχο από την αντίπαλη ομάδα. Με έκανε μια επικίνδυνη επίθεση και σούταρε προς το τέρμα. Καλό αυτό. Δηλαδή, υπάρχει κίνηση και από τις δύο ομάδες και πρεσάρισμα. Ανεβαίνουν συνέχεια οι αποδόσεις εδώ. Από τους άλλους αγώνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι το οποίο έχω παίξει εγώ ή έχω δει έστω ότι βάσει στατιστικών ότι πολύ πιθανό να σημειωθεί γκολ στο ημίχρονο, οπότε τα αφήνουμε τα άλλα. Καλό είναι να λοκάρουμε την προσοχή μας σε αυτά που έχουμε δει ήδη, που έχουμε μια ιδέα του τι μπορεί να γίνει. Gornik Podbeskidzie. Αυτό εδώ που λέει 0,5 έως 1 είναι το 0,75, όπου αν μπει γκολ κερδίζεις τα μισά λεφτά από όσα έπαιξες, ενώ αν δεν μπει χάνεις. Και δηλαδή σε αυτό, άμα δεις ποντάρισμα να πέφτουν βασικά οι αποδόσεις στο over, είναι αρκετά καλό σημάδι, δηλαδή για αυτό που θέλουμε εμείς. Για να δούμε. Για πεις. Η βουλίτσα εδώ δείχνει την κίνηση της μπάλας, που βρίσκεται η μπάλα αυτή τη στιγμή. Σόντρα λογικά αυτό. Βλέπουμε, δηλαδή παίζουν πολύ κοντά στην αντίπαλη περιοχή οι γηπεδούχοι. Ανεβαίνει, όσο περνάει η ώρα ανεβαίνει η απόδοση, λογικό. Περιμένουμε να δούμε κάποια μείωση, κάποια πτώση της. Η απόδοση στο over 2,5 είναι κάτι που δεν είδα, είναι η αλήθεια. Βασικά την είδα, αλλά δεν τη θυμάμαι. Πάμε στα odds comparison εδώ στο flash score. Μεγάλο. Πάμε στα over under και βλέπουμε για το over 2,5 να πέφτουν οι αποδόσεις στο
στο over. Που σημαίνει ότι όλοι πιστεύουν ότι θα μπουν πολλά γκολ στο παιχνίδι αυτό. Τα λεφτά όλα πάνε στο over. Κάτι που ενισχύει τη δικιά μας πρόβλεψη για το γκολ στο πρώτο ημίχρονο, μιας και είπαμε στο πρώτο μέρος ότι ότι άμα υπάρχει over, άμα γίνει over, συνήθως τα γκολ μοιράζονται και στα δύο ημίχρονα, οπότε μάλλον θα δούμε και γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Καλό αυτό εδώ. Ανεβαίνει ακόμα η απόδοση όσο περνάει η ώρα. Ας περιμένουμε λίγο. Είναι εδώ, ελπίζω να το έχετε στα μπάρια εδώ. Θέλουμε αυτό εδώ να δούμε το βελάκι να πέφτει. Να πέφτει στο 90, από το 97 να πέσει. Να έχουμε κάθοδο που σημαίνει ότι ίσως πλησιάζει γκολ, ίσως έχουν παιχτεί λεφτά στο γκολ, στο ημίχρονο. Πολλά μπορεί να σημαίνει, αλλά ό,τι και να είναι απ' όλα ενισχύει τη δικιά μας, ας πούμε, θεωρία ότι μάλλον θα δούμε γκολ. Συνεχίζει να ανεβαίνει. Δεν χρειάζεται να δούμε ντε και καλά κάθοδο, όπως είπα στο πρώτο μέρος. Δηλαδή αν είμαστε σίγουροι βάσει του, εδώ έχω τα σημεία όλα, τα βήματα, είδαμε ότι στο over μάλλον θα είναι over, πολύ πιθανό να είναι over, ή τουλάχιστον έτσι δείχνει η κίνηση των αποδόσεων. Είδαμε και τις ομάδες και στο πρωτάθλημα ότι είναι πολύ πιθανό το goal στο πρώτο ημίχρονο. Και βλέπουμε επίσης στα live stats εδώ, είδα μια κίτρινη κάρτα η οποία είναι, για να πάω σε αυτό, μάλλον είναι σε καλό σημείο, πολύ κοντά στην περιοχή, είναι και πέναλτι, θα δούμε. Έλα ρε μπέτ, έλα ρε μπέτ που κάνεις τώρα αυτό, ανανέωση μόνο σου. Λοιπόν, μάλλον δεν ήταν τίποτα επικίνδυνο, ξεπάγωσαν όλα. Συνήθως εδώ στον μπέτ όταν παγώνει κάτι είναι ή λόγω κάποιας κόκκινης κάρτας, είτε κάποιου γκολ, είτε κάποιου πέναλτι, δηλαδή κάτι χοντρό πρέπει να γίνει, μάλλον πλησίαζε η φάση προς τον γκολ και ψάρωσε εδώ τον μπέτ και πάγωσε. Πολλά μπορεί να δείχνει. Έχει πάει στο 2-0-1. Όπως έλεγα, δεν είναι ανάγκη να δούμε ότι πέφτει αυτό εδώ. Αν είμαστε σίγουροι στα άλλα τρία βήματα, ας πούμε, καλό είναι να βάλουμε κάτι αφού οι αποδόσεις έχουν φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο. 1,66 και όσο πάει θα ανεβαίνει όσο περνάει η ώρα φυσικά, μιας και οι πιθανότητες και καλά μειώνονται, οπότε οι αποδόσεις θα αυξάνονται. Συνεχίζει να ανεβαίνει, το είδα μόνο μια φορά να πέφτει στην αρχή του μάτς σχεδόν, γύρω στο 8ο λεπτό, τώρα είμαστε στο 16. Μ' αρέσει η κίνηση, μ' αρέσει αυτές οι επιθέσεις που γίνονται, μ' αρέσει που βλέπω πολύ συχνά την μπάλα να κινείται κοντά στην αντίπαλη περιοχή, δηλαδή εκεί μπορεί εύκολα να βγει μια σέντρα, μια πάσα καλή για να και να έχουμε σκοράρισμα. Συνεχίζει να αυξάνεται αυτό εδώ. Οι αποδόσεις μέχρι στιγμής είμαστε 3 στα 4 ικανοποιημένοι. Για να δω λίγο τα άλλα ματσάκια πότε είναι. Παίζει αυτό εδώ 7 η ώρα τώρα, έχει αρχίσει εδώ και 17 λεπτά. Και μετά τα επόμενα είναι 8 η ώρα. Έχουμε στα σουηδικά πάρα πολύ πιθανό να έχουμε γκολ στο πρώτο ημίχρονο, γιατί είναι πρωτάθλημα το οποίο γενικά παίζουν πολύ επιθετικά, πολύ ανοιχτά. Πολύ πιθανό να έχουμε και στα 3, και τα 3 έχω σημειώσει για γκολ στο ημίχρονο. Και μετά τα άλλα 8, 9,5. Ναι. Αργότερα όλα. Εδώ κάνουμε και μια ανανέωση, μπας και γίνει τίποτα. Οπ, έπεσε στο 1,80, αλλά άλλαξε τιμή εδώ, να το προσέχετε αυτό.
άμα αλλάζει η τιμή εκεί λογικό να παίζει και η απόδοση, γιατί μιλάμε για αποδόση για άλλο πράγμα. Στο μισό γκολ, δηλαδή στην ουσία το over, η απόδοση είναι στο 1,80 και θα δούμε άμα ξαναπέσει. Τώρα λογικά θα αρχίσει να αυξάνεται και αυτό, ορίστε, 1,82. Άμα ξαναπέσει, τότε μπορούμε να πούμε ότι θα είμαστε σχεδόν έτοιμοι και σίγουροι στο να ποντάρουμε κάτι για το για γκολ στο ημίχρονο αυτό, στον αγώνα. Μια ομάδα πρεσάρει, έχει κάνει δύο σουτ εκτός τέρματος μεν, έχει την κατοχή. Η άλλη έχει κάνει πέντε επικίνδυνες επιθέσεις, αλλά έχει κάνει ένα σουτ προς το τέρμα. Δηλαδή δεν είναι μονοπλευρό. Υπάρχει ας πούμε μια ένταση στο παιχνίδι, δεν είναι παθητικό τελείως. Έπεσε πάλι από το 1,82, έπεσε το 1,80. Καλό σημάδι ότι θέλαμε αυτή την πτώση και νομίζω ότι αρχίζουμε να πιάνουμε και το τέταρτο βήμα. Πλησιάζει μπάλα προς το τέρμα. 1,80. Μπορεί να ορίστε, έγινε και ένα σουτ προς το τέρμα. Πολύ καλό αυτό. Πολύ καλό σημάδι. 1,80. Κάποιοι θα μπορούσαν να περιμένουν και άλλο εδώ, αλλά εγώ ας πούμε θα παίζα ένα ποσό ας πούμε εδώ στο 1,80. Δηλαδή και τα τέσσερα βήματα έχουν εκπληρωθεί και αξίζει κάποια λεφτά το ποντάρισμα. Οπότε ας πούμε ότι το ποντάραμε αυτό το παιχνίδι, έχουμε βάλει 10 ευρώ εδώ για να κερδίσουμε 8. Έγινε και άλλο σουτ προς το τέρμα στην άλλη ομάδα, αρχίζει και ανεβαίνει, πολύ καλό αυτό όλο, πάρα πολύ καλό. Ας πούμε ότι βάλαμε 10 ευρώ σε αυτό και θα δούμε μετά άμα το πιάσαμε. Για να δούμε. Και ναι κυρίες και κύριοι, και ναι κυρίες και κύριοι, μετά από 5 λεπτά περίπου έγινε αυτό που δείχναν όλα. Με την απόδοση γύρω στο 1,8, είχε ανέβει λίγο μέχρι το 1,9. Στο χρόνο μεσολάβησε γύρω στα 5-6 λεπτά από τη στιγμή που κλείσα το βίντεο. Σημειώθηκε γκολ από την φιλοξενούμενη ομάδα. Το δούμε και εδώ. Μπήκε γκολ 0-1 στον πολωνικό αγώνα και έτσι βγάλαμε, όσα ποντάραμε ας πούμε στο 1,8 και αρκετά καλή απόδοση θα λέγα, δεν είναι αμεληταία ας πούμε. Καταλάβατε τον τρόπο τον οποίο δουλεύω πάνω σε αυτή την τακτική, πως τα βλέπεις όλα, πως βλέπεις τις στατιστικές ας πούμε και το τι έχει κάνει κάθε ομάδα στην έδρα της και εκτός έδρας, στο πρωτάθλημα της, τι γίνεται ας πούμε στο πρωτάθλημα, τι είναι πιθανό να γίνει, βλέπεις τις αποδόσεις, την κίνηση των αποδόσεων και επίσης το τι γινόταν στο match και ποντάρεις ανάλογα. Όταν έχεις τουλάχιστον καλύψει τα 3 από τα 4 βήματα, τότε σε μια καλή απόδοση μπορείς να πεις ότι θα πας για αυτήν. Πολύ πιθανό να δούμε και δεύτερο γκολ, αλλά δεν το πάω εκεί. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, είναι πάνω στον καθένα να κρίνει άμα πιστεύει ότι θα μπει άλλο γκολ ή όχι. Καλό είναι, άμα θέλετε να δείτε και για δεύτερο γκολ, να δείτε λίγο τις αποδόσεις εδώ άμα πέφτουν στο 1,5. Και επίσης, άμα βλέπετε κίνηση στο γήπεδο, συνήθως μετά από ένα γκολ υπάρχει μια ένταση, υπάρχει μια ζωηρότητα, ας το πω. Τέλος πάντων, το θέμα ήταν να δούμε πώς δουλεύει αυτή η τακτική, πώς πρέπει να. Όχι πρέπει αναγκαστικά, αλλά πώς είναι καλό να την προσεγγίζεις για να έχεις καλά αποτελέσματα. Είναι το πρώτο παράδειγμα που κάνω πάνω στο βίντεο και πιάνει. Και αυτό θα κάνω και για τα επόμενα 2-3-7 μάτς που απομένουν για σήμερα, 26 Οκτώβρη. Και αύριο θα κάνω το τρίτο και τελευταίο μέρος του βίντεο για να κάνουμε μια σύνοψη του τι έγινε ας πούμε και κατά πόσο ας πούμε δούλεψε το όλη η τακτική που έχω δει ήδη αυτές τις μέρες και γενικά ότι δουλεύει αυτή η τακτική, έχουμε αρκετά κέρδη και ειδικά άμα τα παίζει σε καλές αποδόσεις του στυλ 1,8 και κάνεις καριέρα, δηλαδή βγάζεις κάτι, δεν
Δεν νομίζω ότι χωρά αμφισβήτηση πάνω σε αυτό. Απλά θέλει σωστή διαχείριση των χρημάτων και να παίζεις σωστά. Δηλαδή την ώρα που έχεις τις κατάλληλες πληροφορίες βλέπεις ότι όλα δείχνουν προς τον goal, ας πούμε, τότε να ποντάρεις. Δεν πειράζει να τα χάσεις. Δεν πειράζει αν χάσεις ένα παιχνίδι. Αυτή η μέθοδος δείχνει ότι δουλεύει αρκετά συχνά και εντάξει, πάντα θα έχεις και κάποια χαμένα παιχνίδια, αλλά σιγά σιγά από τα κέρδη, δηλαδή που θα κερδίσεις περισσότερες φορές, θα ανεβαίνεις. Λοιπόν, αυτά για τώρα. Το ένα από τα 7, ένα από τα 8 παιχνίδια το πιάσαμε. Σημειώσω εδώ το Y που είναι καλά, yes, ότι το πιάσαμε, και θα δούμε για τα υπόλοιπα τι θα γίνει. Και αύριο η σύνοψη και τα τελευταία σχόλια, ας το πω. Καλό βράδυ. Γεια και πάλι, το τελευταίο μέρος του vlog για το στοίχημα στο goal στο ημίχρονο. Το τελευταίο μέρος λοιπόν, έχουν παιχτεί μισοί αγώνες, παραπάνω βασικά από τους μισούς, οι 5 από τους 3 έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και έχουμε πιάσει και τους έχουν πιάσει 5 στα 5 μέχρι τώρα. 5 στα 5 και αναμένουμε 3 μάτς, τα οποία εντάξει, προτίμησα να βγάλω πιο γρήγορα το βίντεο από το να περιμένω να τελειώσω και να το βγάλω αύριο, ας πούμε. Τέλος πάντων, βλέπουμε ότι αυτή η μέθοδος πληρώνει, αρκεί να ακολουθάμε τα βήματα, έστω 3 από τα 4 βήματα, να ξέρουμε να διαβάζουμε τις αποδόσεις, να μπορούμε να βλέπουμε, να μπορούμε να κρίνουμε το τι μπορεί να γίνει σε ένα αγώνα βλέποντας τα στατιστικά, τα live stats. Να διαβάζουμε επίσης τις στατιστικές σχετικά με τις δύο ομάδες, το πόσο συχνά βάζουν goal στο πρώτο ημίχρονο και στο πρωτάθλημα που συμμετέχουν. Και επίσης τι σημαίνουν οι αποδόσεις όταν είναι χαμηλά στο over 2,5, που σημαίνει δηλαδή ότι περιμένουμε πολλά goal στο match. Συνήθως περιμένουμε πολλά goal, εντάξει, δεν είναι πάντα απαραίτητο ότι θα υπάρξουν. Και ότι αυτό συνεπάγεται πως θα έχουμε τα goal αυτά μοιρασμένα και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Όλα αυτά το ένα συντελεί, μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο να πέσουμε μέσα στο στοίχημα που θα παίξουμε. Λοιπόν, αυτά πιστεύω το βίντεο ήταν αρκετά κατανοητό και αναλυτικό για όλους, όσο σχετική ή άσχετη είναι με το στοίχημα. Για το συγκεκριμένο κλάδο τουλάχιστον, για το over μισό goal στο ημίχρονο, βλέπουμε ότι οι Raiders σημείωσε το πρώτο goal, βασικά στον αγώνα της Raiders το πρώτο goal σημειώθηκε στο 11. Στην Κόρνικ ήταν στο παράδειγμα που κάναμε. Και στα τρία σουηδικά παιχνίδια που είχα προβλέψει το ότι και στα τρία παιχνίδια θα έχουμε goal στο ημίχρονο, όντως είχαμε, με την ΑΕΚ να έχει goal, να επιτυχάνει goal στο 19, μετά στον αγώνα με την Καλμάρ στο 16 και μετά με την Όρεμπρο στο 18. Λοιπόν, έχουμε 5 στα 5 ως τώρα. Αναμένω 3 μάτς, αλλά εντάξει, δεν θα τα περιμένω. Αυτό ήταν το βίντεο, το vlog όλο, σχετικά με το over μισό goal στο ημίχρονο. Κάντε σωστή διαχείριση των χρημάτων, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφω, 3 από τα 4 τουλάχιστον, αν όχι 4 από τα 4, όσο πιο πολλά κάνετε τόσο πιο καλά για σας, τόσο πιο σίγουροι θα είστε για το τι θα κάνετε. Να διαβάζετε τις αποδόσεις, να διαβάζετε δηλαδή ότι η μείωση σημαίνει κάτι πολύ πιθανό να συμβεί, δηλαδή αντί να διαβάζεις τα stats εσύ, τα live stats, βλέποντας την μείωση στο over, καταλαβαίνεις ότι κάτι παίζει, κάτι πάει να γίνει. Και τι να πω, καλά κέρδη, ελπίζω να βγάλετε κάτι από αυτό. Εγώ βγάζω, εντάξει,
Δεν έχω παράπονο. Αυτά. Καλά κέρδη. Αν σας άρεσε, ξέρω να πω, αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να ασχοληθώ και με κάτι άλλο, ας πούμε να κάνω ένα vlog για το over-under γενικά, δηλαδή over 2,5, under 2,5, για το άσοχη διπλό, για το πώς μπορείτε να βγάλετε κάτι από σωστά score, δηλαδή αν προβλέπετε το τελικό score, γράψτε το σαν comment, είτε στο Facebook, στη σελίδα του Facebook που θα βρείτε κάτω από το βίντεο, είτε στα σχόλια του YouTube. Κάντε like, κάντε subscribe, κάντε ό,τι γουστάρετε. Τέλος πάντων, αυτά από μένα για τώρα. Τα πούμε.